Τι έχεις να πεις, ναι, αρέ, για την κατάσταση γενικά εδώ? Άλια, άλια. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι έχεις να πεις? Εγώ άφησα την πόλη και ήρθα στο χωριό να ζήσω εδώ με τα πρόβατα. Και τι έγινε, τι σε είπαν τα πρόβατα? Έγινα πολύ πλούσιος. Έκανα δουλειά. Να, έβαλα δέντρα, έβαλα κότες. Έβαλα και πού είναι, κύριε, οι κότες? Εγώ δεν βλέπω καμία κότα. Τις έφαγα γιατί δεν είχα να φάω. Σας ακούμπησε δηλαδή η κρίση? Όχι βέβαια, αφού για την κρίση έφυγα. Μάλιστα. Αφού λοιπόν ήρθα και έβαλα κότες. Ναι. Μετά τις έφαγα. Τις κότες? Ναι. Τις κότες ή την κρίση? Την κότα, ρε, πρέπει να με τρελαίνεις. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ήρθαμε εδώ στο χωριό. Εκείνος πέρα ποιος είναι? Αυτός είναι, τον έχω βοηθό. Συγγνώμη κύριε. Κύριε. Συγγνώμη, μπορούμε να πάρουμε μια συνέντευξη? Όλησε. Ελάτε λιγάκι. Πώς βλέπετε την κρίση, κύριε? Πολύ. Τι πολύ? Δυνατή. Δηλαδή τι, δυνατή είναι η κρίση ή τι εννοείτε? Τι εννοείτε, ότι παίρνει αμφεταμίνες? Βιταμίνες, ναι. Πλούσια γη. Πώς περνάτε εδώ, κύριε, στο χωριό μακριά από την πόλη? Ρίχνεις κάτω και πιάνει τρεις. Πώς περνάτε εδώ, κύριε, μακριά από την πόλη? Πώς να περνάμε. Ναι. Ζωή και κότα. Πού είναι οι κότες, κύριε? Ούτε μια κότα δεν γυρνάει γύρω γύρω. Έχουμε μια γάτα λεφτά για να πάρουμε. Τρεις γεννιούνται. Τροφές για τα ζώα. Τι θα θέλατε να ευχηθείτε, τι θα θέλατε να σας φέρει ο Άγιος Σαμαράς και ο Άγιος Βενιζέλος? Άγιος Βενιζέλος, να μας φέρουν μια ευημέρεια. Ευλογημένο το όνομά του. Ευλογημένος, βασιλεία. Παντός. Βασιλιάδες είναι. Βασιλιάδες είναι τελικά, βασιλεία έχουμε. Τέτοια. Μάλιστα. Βασιλευωμένη δημοκρατία. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κύριε. Παρακαλώ.